Επιστρέψαμε και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Μάκη Βορύδη, να τον καλημερίσουμε. Ο κύριος Βορύδης, ο Υπουργός των Εσωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο οποίος σήμερα φιλοξενείται στα πρωτοσέλιδα του αντιπολιτευόμενου τύπου με φαρδιούς πλατιούς τίτλους. Πριν συζητήσουμε όμως αυτά... Α, ναι, δεν το είδα. Ναι, ναι. Το ξέρω, δεν τα βλέπετε αυτά, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, να συζητήσουμε όμως λίγο για χθες, θέλω, πριν συζητήσουμε γιατί σας περιποιείται ο αντιπολιτευόμενος τύπος, για τις συγκεντρώσεις που είχαμε. Γιατί ήταν μεγάλες συγκεντρώσεις, ήταν συγκεντρώσεις με πάθος από ό,τι είδατε και πιθανότητα να συνεχιστούν και σε όλη την Ελλάδα, σε αρκετές πόλεις της χώρας. Το ερώτημα? Το ερώτημα είναι αν θα κάνετε κάτι να κατασταλούν συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. Και ποιοι πιστεύετε ότι συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις? Γιατί να κατασταλούν? Είναι ελεύθερο το δικαίωμα του, συνέρχεστε. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουν όλη την ευθύνη τους, τουλάχιστον ως προς τα ζητήματα τα υγειονομικά. Οι απόψεις τους προφανώς έχουν το δικαίωμα να τις πούνε και να τις εκφράζουν. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι οι απόψεις αυτές είναι εσφαλμένες. Είναι προφανές ότι οι απόψεις αυτές είναι αντιεπιστημονικές. Είναι προφανές ότι οι απόψεις αυτές, αν γινόντουσαν αποδεκτές, τουλάχιστον σε ένα κεντρικό τους πυρήνα, θα αποτελούσαν και μετατραπώντουσαν σε πολιτική, θα αποτελούσαν ένα πραγματικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα δημοκρατία είναι, ο καθένας έχει δικαίωμα θεωρείτε, να συγκεντρώνεται, να λέει τις απόψεις, ναι, να λέει ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι συγκεντρώνονται μόνο αρνητές του εμβολίου, μόνο που πιστεύουν αυτοί στο 6G, στα 5G και στα τσιπάκια, ή θα αποκτήσει κάποια άλλη διάσταση στο συγκεκριμένο κίνημα? Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, για μένα, εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι άνθρωποι ήταν εκεί. Είδα ορισμένες φυσιογνωμίες από τις φωτογραφίες. Δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα, ούτε μπορώ να χαρακτηρίσω τους ανθρώπους που θέλουν να πούνε αυτό που θέλουν να πούνε. Και δεν είμαι και βέβαιος ότι αυτό που θέλουν να πούνε είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, ή ότι ξέρω εγώ πρόκειται περί συνωμοσίας των εμβολίων, ότι θα τους βάλουν τσιπάκια ή δεν ξέρω τι. Ή αν εκείνο το οποίο δεν θέλουν είναι να υπάρξει υποχρεότητα στον εμβολιασμό σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών ομάδων, αυτό το οποίο ουσιαστικά συζητάμε σήμερα. Λοιπόν, επομένως, αν με ρωτάτε αν έχει κάποια σημασία αυτό, ναι, προφανώς, όλα αυτά έχουν την αξία τους, αλλά αν με ρωτάτε αν πρόκειται να οπισθοχωρήσει η κυβέρνηση στη βασικό της πλαίσιο, στη βασική της αντίληψη, στη βασική της κατεύθυνση, η οποία λέει τι, ότι πρέπει να οικοδομηθεί τείχος ανησίας, ότι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί, ότι δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε και τη δημόσια υγεία, αλλά και δεν συζητούμε καθόλου περιοριστικά μέτρα τύπου νέων lockdown, ναι. Αυτά λοιπόν είναι σαφή και δεν αλλάζουν. Μάλιστα. Όπως εκείνο το οποίο δεν αλλάζει είναι ότι ορισμένες κατηγορίες οι οποίες χειρίζονται ευαίσθητα ζητήματα υγείας, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε οίκους ευγυρίας, οι οποίοι φροντίζουν ηλικιωμένους, που όλοι ξέρουμε πόσο ευπαθείς είναι, ή αυτοί που δουλεύουν στο σύστημα υγείας, ναι, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Και στον στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι για το οποίο μιλάει σήμερα, σας έχει πρωτοσέλιδο η Αυγή. Με περιποιούνται. Ναι, σας περιποιούνται εντός εισαγωγικών. Η Αυγή, βεβαίως. Ναι. Και λένε ότι αφήσατε χθες ανοιχτό το παράθυρο για απολύσεις. Όποιος δεν εμβολιαστεί θα έχει την στέρηση μισθού για κάποιο χρονικό διάστημα ή θα απολυθεί από το δημόσιο, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχουν σαν ζητήματα αυτά δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Το λέω γιατί οι νομικές σχέσεις δεν είναι οι ίδιες. Σωστό. Όταν υπάρχει μία προϋπόθεση... Απ' την άλλη, μισό λεπτό τώρα, γιατί έτσι όπως μου το βάζετε να το βάλω κι εγώ. Απ' την άλλη, μπορεί να πείτε, ένας ιδιώτης μπορεί να καταλάβει ότι του κλείνει το μάτι για να απολύσει κόσμο χωρίς πρόβλημα, αν δεν εμβολιαστεί ο υγειονομικός που έχει στον οίκο ευγυρίας του. Το δημόσιο δεν συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Θα τεθεί λοιπόν μία νομική υποχρέωση. Ναι. Η νομική υποχρέωση αυτή, θα ρωτήσει κανένας, είναι πρωτοφανέρωτη, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Η απάντηση φυσικά και υπάρχει, και σε ορισμένα επαγγέλματα
τα οποία είναι ευαίσθητα από πλευράς δημόσιας υγείας, απαιτείται από τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους να εκπληρώνουν ορισμένες υγειονομικές προϋποθέσεις. Μάλιστα. Θα ξαναπώ το παράδειγμα που είπα χθες. Στα καταστήματα εστίασης δεν μπορείς να πιάσεις δουλειάς αν δεν φέρνεις ένα πιστοποιητικό που πιστοποιεί ότι, παραδείγματος χάρη, δεν έχεις μολυσματικές ασθένειες. Ναι. Άρα λοιπόν, αν κάποιος δεν φέρει αυτό το πιστοποιητικό, δεν μπορεί να δουλέψει στα καταστήματα εστίασης. Αν γίνει υγειονομικός έλεγχος και προκύψει ότι κάποιος έχει προσληφθεί χωρίς αυτό το πιστοποιητικό, έχει ευθύνη η επιχείρηση, έχει ευθύνη ο εργοδότης. Δεν είναι κάτι καινούριο όλο αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν θα τεθεί ως νομική υποχρέωση, ως υποχρέωση επί του νόμου, ναι, ο εμβολιασμός για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών, ναι, αυτοί οι οποίοι δεν θα τηρούσουν αυτήν την υποχρέωση, αυτόματα μπαίνουν σε μία διαδικασία στην οποία έχουν παραβιάσει τις εργασιακές τους σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην νομοθεσία. Μάλιστα. Και εργοδότες και εργαζόμενοι. Το τι συμβαίνει κάθε φορά σε κάθε περίπτωση, ναι, για μέν την περίπτωση του ιδιωτικού δικαίου ρυθμίζεται από τις συμβάσεις εργασίας, από το εργατικό δίκαιο. Διευκρινίζω, δεν πρόκειται να γίνει κάποια, υποθέτω κιόλας, πρόσθετη νομοθεσία ως προς αυτό. Για το συγκεκριμένο θέμα, ναι. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Ναι. Όταν λοιπόν υπάρξει μια νομική υποχρέωση η οποία δεν τηρείται από την πλευρά του εργαζόμενου, mm-hmm, τότε προφανώς ενεργοποιούνται οι διατάξεις του δημοσιοπαλληλικού κώδικα. Μάλιστα. Πάλι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ειδική ρύθμιση. Ναι. Αυτά. Αυτά δεν μου λένε κάτι, διότι η κυβέρνηση είπε το εξής. Όχι, σας είπανε πάρα πολλά. Μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Η κυβέρνηση είπε το εξής. Ή εμβολιάζεστε ή βγαίνετε σε αναστολή. Ναι. Άνευ αποδοχών. Ναι. Δεν μας είπε για πόσο. Η αναστολή. Και αν η αναστολή οδηγεί, σωστά, στην απόλυση. Δηλαδή, αναστολή για πόσο, για 2 μήνες. Να δείξουμε και την αυγή εδώ, γιατί που σας έχει ο πρωτοσέλιδο. Είναι και ωραία φωτογραφία που σας έχουν βάλει εδώ. Ορίστε, δίπλα στον Πρωθυπουργό. Αφού δεν την έχετε δει, να σας τη δείξουμε εμείς. Ναι. Εξακολουθώ να μην τη βλέπω, γιατί δεν εδώ βλέπω. Εδώ γράφει για απολύσεις. Ότι βρήκαν άλοθη για απολύσεις και διαθεσιμότητες. Αυτό είναι ο τίτλος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει, υποθέτω, τους εργαζόμενους, ίσως και την Αυγή, είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόσθετη νομοθεσία. Μάλιστα. Δεν πρόκειται δηλαδή να φτιαχτεί ένα ειδικό πλαίσιο. Υποθέτω ότι δεν πρόκειται να φτιαχτεί ένα ειδικό πλαίσιο το οποίο θα είναι ειδικά για τους μη εμβολιασμένους. Ναι. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι το υφιστάμενο. Δεν θα είναι ένα καινούριο. Θα απολυθούν για όποιον δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Θα απολυθούν ανεμβολίαστοι ή ανεμβολίαστοι στο δημόσιο που είστε και προϊστάμενος, επικεφαλής του δημοσίου τομέα. Θα πάνε σε πειθαρχικά συμβούλια με το ερώτημα της απόλυσης, εάν και εφόσον δεν εκπληρώσουν τις προβλέψεις της νομοθεσίας την οποία επικαλείστε. Κοιτάξτε, εκτός και αν υπάρξει ειδική ρύθμιση, η οποία να λέει κάτι διαφορετικό, προφανώς θα ενεργοποιηθεί ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ της νομοθεσίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της απόλυσης από το δημόσιο τομέα. Εγώ δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν τα πειθαρχικά συμβούλια. Πάντως, ναι, θα ενεργοποιηθεί η πειθαρχική διαδικασία. Η πειθαρχική διαδικασία. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, σας είδα, κάνατε δηλώσεις για τον κύριο Παπά. Άκουσα ότι κάνατε δηλώσεις για τον κύριο Παπά χθες και την παραποπή του στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Παπάς δηλώνει δικαιωμένος, γιατί αυτό που λέγατε ότι έχει συμβεί, ότι είναι δωρολήπτης, ότι έχει πάρει χρήματα, ό,τι είχαμε ακούσει για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, δεν ισχύει και τον παραπέμπεται με το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Ο κύριος Παπάς είναι κατηγορούμενος και επομένως με αυτή την έννοια έχει δικαίωμα να πει τα υπερασπιστικά του επιχειρήματα. Αυτό που βρίσκω πιο ενδιαφέρον είναι, ναι, ότι αυτή τη θέση που είπατε για τον κύριο Παπά την υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, όπως καταλαβαίνω, που ένας πρώην υπουργός του διώκεται αυτή τη στιγμή για παράβαση καθήκοντος, αλλά δεν διώκεται τελικά για δωροληψία. Δηλαδή, είναι εντάξει το ότι δέχτηκε το κοινοβούλιο και το παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο
για να δικαστεί, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενορχίστρωσε ουσιαστικά την φαλκίδευση της διαδικασίας χορήγησης τηλεοπτικών αδειών, προκειμένου να υπάρξει έλεγχος του τηλεοπτικού τοπίου από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, κλείνοντας τα μάτια σε εικονικές συναλλαγές, παρακινώντας σε αυτές τις εικονικές συναλλαγές, εμφανίζοντας μπροστινούς που δεν είχαν πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά εντάξει για το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την παραπομπή αυτή. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Αν είναι ευχαριστημένοι που παραπέμπεται ο υπουργός τους για παράβαση καθήκοντος και είναι χαρούμενοι γι' αυτό, τι να πω. Είμαστε όλοι χαρούμενοι τότε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Πάμε σε ένα